Στις 22 Ιουλίου του 1997, ένα ερωτικό έγκλημα που έγινε στη Νέα Σμύρνη της Αττικής προκάλεσε το τεράστιο ενδιαφέρον της ελληνικής κοινωνίας και της Εκκλησίας, αφού το θύμα ήταν ένας ιερωμένος. Ο αρχιμανδρίτης Άνθιμος Ελευθεριάδης έπεσε νεκρός έξω από το σπίτι του. Τον πυροβόλησε η πρώην ερωμένη του Κάτια Γιανακοπούλου. Ήταν ο τραγικός επίλογος μιας έντονης ερωτικής σχέσης που η ιστορία της θυμίζει σενάριο ταινίας. Η Κάτια Γιανακοπούλου, 42 ετών, ζούσε στην Καλλιθέα μαζί με το σύζυγο και το γιο της. Εργαζόταν ως πλασιέ ειδών δώρου και κάποια στιγμή μέσα στο 1989 θα νιώσει την ανάγκη να ζητήσει ψυχολογική στήριξη. Δεν θα την ψάξει στο γραφείο κάποιου ειδικού, αλλά μετά από συμβουλή μιας φίλης της στην εκκλησία της Παναγίτσας του Παλαιού Φαλήρου. Την εκκλησία λειτουργούσε ο αρχιμανδρίτης Άνθιμος και η γυναίκα θα μαγευτεί από τα λόγια του. Μια εξομολόγηση δεν θα της είναι αρκετή. Θα συνεχίσει να πηγαίνει όλο και πιο συχνά στις λειτουργίες, να τον συναντά και να του εξομολογείται. Με τράβαγε κοντά του σαν μαγνήτης. Συνέβαινε κάτι το ανεξήγητο, θα πει αργότερα. Ακόμη όμως δεν έχουν προχωρήσει σε κάτι περισσότερο. Αυτό θα συμβεί την μέρα που ο αρχιμανδρίτης θα την καλέσει στο διαμέρισμά του. Μια μέρα με κάλεσε σπίτι του, όπου μιλήσαμε για πολλά, κυρίως γύρω από τη θρησκεία και την εκκλησία. Αμέσως μετά άρχισε να μου μιλάει για τον έρωτα. Εκείνη την ώρα με φίλησε για πρώτη φορά και μάλιστα αυτό το φιλί στο στόμα κράτησε για πολλή ώρα, θα παραδεχτεί η ίδια πολλά χρόνια αργότερα. Την επόμενη ημέρα η γυναίκα θα ξαναβρει τον Άνθιμο και σαν να μιλάει σε κάποιον άγνωστο, σε κάποιον αμέτωχο που δεν γνώριζε τι συνέβη μεταξύ τους λίγες ώρες πριν, θα του εξομολογηθεί ότι φίλησε κάποιον αν και παντρεμένη. Εκείνος θα της απαντήσει. Είμαστε άνθρωποι και ως άνθρωποι έχουμε ανθρώπινες αδυναμίες. Με αυτό το άλοθη ξεκίνησε μια θυελώδη σχέση που κράτησε για χρόνια, αλλά δεν είχε αίσιο τέλος. Η Κάτια Γιανακοπούλου θα τον ερωτευτεί βαθιά. Κάτω από τη μύτη του σύζυγου της θα φτάσει μέχρι και να σηκώνει μεγάλα χρηματικά ποσά από το λογαριασμό τους για χάρη του. Για παράδειγμα, όταν ο αρχιμανδρίτης θα της πει μια μέρα ότι ονειρεύτηκε την Παναγία να του ζητάει να κάνει κάποιο εκκλησιαστικό έργο πανάκριβο, μακριά από τις οικονομικές του δυνατότητες, εκείνη θα του δώσει τα χρήματα που χρειαζόταν. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, το συνολικό ποσό που του έδωσε όσα χρόνια ήταν μαζί ξεπέρασε τα 27 εκατομμύρια δραχμές, χωρίς όμως να εξηγήσει πώς το ποσό δεν έγινε αντιληπτό από τον σύζυγό της. Και από τη δική του μεριά όμως ο Άνθιμος, και προκειμένου να της δείξει και αυτός με τη σειρά του την αφοσίωσή του, θα της υπογράψει μια επιστολή στην οποία έγραφε ότι μετά το θάνατό του επιθυμούσε το διαμέρισμά του στη Νέα Σμύρνη να περάσει στην κατοχή της. Το 1994 ο αρχιμανδρίτης θα απολυθεί για άγνωστο λόγο από την εκκλησία στο Παλαιό Φάλιρο και προς το τέλος του έτους θα μετατεθεί στο Λονδίνο. Η Γιανακοπούλου θα συνεχίσει να τον επισκέπτεται. Θα παίρνει το αεροπλάνο το πρωί και το ίδιο βράδυ θα επιστρέφει με άλλο προκειμένου να μην υποψιαστούν τίποτα οι δικοί της. Όμως ο Άνθιμος δεν νιώθει πια το ίδιο για εκείνη και θα αρχίσει να απομακρύνεται σιγά σιγά. Η Γιανακοπούλου δεν μπορεί να το δεχτεί. Τη μία θα τον παρακαλά και την άλλη θα τον απειλεί. Θα αρχίσει μάλιστα να ηχογραφεί τις σπάνιες πια συνευρέσεις του στο κρεβάτι για να έχει ένα χαρτί επιπλέον στο χέρι της, εκείνο του εκβιασμού. Όμως εκείνος είναι ανένδοτος. Το Σεπτέμβριο του 1996 ο Άνθιμος θα πετάξει από το Λονδίνο στην Αθήνα για να ψηφίσει. Δεν θα την πάρει ούτε ένα τηλέφωνο και μόλις εκείνη το μάθει θα καταρρεύσει ψυχολογικά. Μετά από πολλές προσπάθειες, τηλέφωνα, εκβιασμούς και πιέσεις, οι δυο τους θα συναντηθούν στις 7 Μαρτίου του 1997 στο σπίτι του αρχιμανδρίτη στη Νέα Σμύρνη. Θα μαλώσουν, θα πιαστούν στα χέρια και η Γιανακοπούλου θα τον τραυματίσει ελαφρά με ένα μαχαίρι στο λαιμό. Από εκείνη τη μέρα και μετά, ο 59χρονος Άνθιμος θα κόψει κάθε επικοινωνία μαζί της.
Η ίδια θα πει ότι πολλές φορές του τηλεφωνούσε, με εκείνον όμως να προσποιείται ότι δεν καταλάβαινε καν ποια ήταν. Έτσι τον Ιούνιο του 97, τυφλωμένη από το πάθος και το μίσος, θα αποφασίσει να το σκοτώσει. Ένας ομογενής στην Ομόνια θα της πουλήσει ένα πιστόλι για 480.000 δραχμές και όταν τον Ιούλιο θα μάθει μετά από τηλεφώνημα στην εκκλησία στο Λονδίνο ότι ο άνθιμος βρίσκεται στην Ελλάδα, θα βάλει το σχέδιό της σε εφαρμογή. Μετά από πολλά τηλεφωνήματα και αφού εκβιάσει την υπόσχεσή του ότι κάποια στιγμή θα βρεθούν, θα εμφανιστεί στο σπίτι του απρόσκλητη. Θα του χτυπήσει το κουδούνι. Εκείνος θα της μιλήσει άσχημα. «Δεν ντρέπεσαι, πήγαινε στον άντρα σου και το παιδί σου», θα της πει, απειλώντας την ταυτόχρονα ότι θα καλέσει την αστυνομία. Το επόμενο πρωί η Γιαννακοπούλου θα του στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι του. Μόλις τον δει θα τον πλησιάσει και θα προσπαθήσει να του μιλήσει για τελευταία φορά. Εκείνος θα της γυρίσει την πλάτη. Τότε θα βγάλει το περίστροφο από την τσάντα της και θα το αδειάσει πάνω του. Οι δύο σφαίρες θα το βρουν στο κεφάλι. Αμέσως μετά τη δολοφονία, η 42χρονη θα μπει στο μπλε σουζούκι του κουνιάδου της και θα απομακρυνθεί με ηλικιώδη ταχύτητα. Οι εργαζόμενοι όμως ενός συνεργείου θα προλάβουν να συγκρατήσουν τον αριθμό του, πληροφορία πολύτιμη για την αστυνομία που θα κληθεί στο σημείο. Θα εγκαταλείψει το αμάξι κοντά στα νεκροταφεία Παλαιού Φαλήρου και Νέας Μύρνης, θα πετάξει το όπλο και τις σφαίρες σε διαφορετικούς κάδους και με ένα ταξί θα φτάσει μέχρι την Ομόνια. Εντελώς χαμένη θα νοικιάσει ένα ποδήλατο και με αυτό θα περιφέρεται όλη την ημέρα στην πόλη. Το βράδυ θα το περάσει σε μία οικοδομή στην Καλλιθέα. Την επόμενη μέρα πάλι θα πάρει τους δρόμους. Αυτή τη φορά θα κατευθυνθεί προς το Εγάλαιο και το βράδυ της θα το περάσει ακόμα πιο μακριά σε ένα πάρκο στην Ελευσίνα. Την τρίτη ημέρα και ενώ οι αρχές αναζητούσαν τον δράστη, βρέθηκε στη Μάνδρα Αττικής και το βράδυ έφτασε στο μοναστήρι της Παναγίας της Γοργοεπικόου, όπου εξομολογήθηκε σε μία μοναχή την πράξη της. Η μοναχή ειδοποίησε την αστυνομία και η δολοφόνος συνελήφθη. Τα πρώτα λόγια στην ομολογία της ήταν «Αν ήταν δυνατόν να τον αναστήσω με 5 φιλιά ποτισμένα από το αίμα της μετανιωμένης μου καρδιάς, θα το είχα ήδη κάνει». Τελείωσε την ομολογία της μετά από 10 ώρες κατάθεση στην ασφάλεια λέγοντας «Τον αγαπούσα ακόμα και την ώρα που το σκότωνα. Ακόμη τον αγαπώ. Έκανα ό,τι έκανα για την τιμή τη δική μου και της οικογένειάς μου που την είχα καταγρακώσει. Μακάρι να μην περάσει καμιά γυναίκα αυτό που πέρασα εγώ. Να μην βρεθεί στο σημείο να αγαπήσει όπως εγώ τόσο απόλυτα, τόσο ολοκληρωτικά, τόσο τρελά». Η δίκη της σε πρώτο βαθμό θα γίνει το Νοέμβριο του 1998. Ο σύζυγος και ο 18χρονος γιος της θα βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό της. Ο πρώτερος έντιμος βίος και η ανάρμοστη συμπεριφορά του αρχιμανδρίτη θα τις αναγνωριστούν ως ελαφρυντικά. Θα καταδικαστεί σε 20 χρόνια κάθριξης. Η ίδια είχε πει «Θα αισθάνομαι πάντα τύψεις. Το μόνο που ελπίζω είναι να με καταλάβει ο Θεός. Όσο κι αν ζήσω δεν είναι δυνατόν να ξεχάσω ότι αφαίρεσα τη ζωή ενός παιδιού του Θεού. Ελπίζω να με συγχωρέσει. Δεν μπορώ όμως και να ξεχάσω τι μου πρόσφεραν ο άντρας και το παιδί μου. Ό,τι κι αν κάνω θα είναι ελάχιστο μπροστά σε αυτό που μου έδωσαν εκείνοι». Το Νοέμβριο του 2001 όμως η Κάτια Γιαννακοπούλου θα καταδικαστεί ομόφωνα σε ισόβια κάθριξη χωρίς κανένα ελαφρυντικό στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Οι δικαστές θα κάνουν λόγο για ένα άτομο που σε ήρεμη ψυχική κατάσταση αφαίρεσε μια ζωή παρακινούμενη από τον εγωισμό της. 16 χρόνια από την ημέρα της ομολογίας της όμως, τον Αύγουστο του 2013, το Συμβούλιο Εφετών Θήβας θα κάνει δεχτή την αίτηση της 58χρονης πια γυναίκας και θα της χαρίσει την ελευθερία της. Ο αδελφός του δολοφονημένου αρχιμανδρίτη Υψηλάντης Ελευθεριάδης είχε τότε δηλώσει «Εγώ συμφωνώ με την αποσυμφόρηση των φυλακών, αλλά να βγουν αυτοί που έχουν κάνει μικροαδικήματα, όχι οι σοβίτες δολοφόνοι. Δεν μπορώ να τη συγχωρήσω για το κακό που μας έκανε. Ο αδελφός μου δεν ήταν τυχαίος.
Ξέρω καλά ποιος ήταν. Αυτή η γυναίκα ήταν πολύ χαμηλού επίπεδου και είχε πολλά προσωπικά προβλήματα. Χρειαζόταν βοήθεια και της την πρόσφερε. Από εκεί και πέρα όμως οργίαζε η φαντασία της. Δεν αποκλείω να είχε ερωτική σχέση με τον αδελφό μου, γιατί η ζωή με έχει διδάξει ότι δεν πρέπει να αποκλείεις τίποτα, αλλά από τη σχέση μέχρι αυτό που έκανε η απόσταση είναι μεγάλη. Η ιστορία της Κάτιας Γιαννακοπούλου και του άνθιμου Ελευθεριάδη προβλήθηκε ως επεισόδιο στη σειρά «Κόκκινος κύκλος» με πρωταγωνιστές τον Μινά Χατζησάβα και την Καρδιοφιλιά Καραμπέτη.